24η ημέρα του πολέμου σήμερα και μιλάμε πια για 30 Οκτωβρίου του 2023. Μέσα σε αυτή την ημέρα συνέβηκαν διάφορα πράγματα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έγινε γνωστό ότι είχαμε έναν σκοτωμένο Ισραηλινό στρατιώτη. Το όνομά του ήταν Γινών Φλίσμαν, 31 χρονών από την Ιερουσαλήμ. Σκοτώθηκε στο καθήκον πολεμώντας στη Γάζα κατά πάσα πιθανότητα και έχουμε και άλλους δύο τραυματισμένους σοβαρά στρατιώτες. Επιπλέον, μέσα στην Ιερουσαλήμ, ήδη από χθες το βράδυ και πάλι έχουμε ταραχές στη βορειοανατολική Ιερουσαλήμ. Έχουμε επιπλέον τρομοκρατική ισλαμική επίθεση που έγινε μέσα στην Ιερουσαλήμ. Σήμερα, κατά το μεσημέρι της ημέρας, στον σταθμό του τραμ, όπου Άραβας της Ιερουσαλήμ, κατά πάσα πιθανότητα Ισραηλινός Άραβας, τράβηξε μαχαίρι και μαχαίρωσε Ισραηλινό αστυνομικό, τραυματίζοντας τον σοβαρά. Ευτυχώς η Ισραηλινή αστυνομία αποτελείωσε, η συνοριακή Ισραηλινή αστυνομία αποτελείωσε τον τρομοκράτη. Και γενικότερα βλέπουμε, παρατηρούμε, ότι προσπαθεί γενικότερα και η ψευτοπαλαιστινιακή διοίκηση να διεισδύσει μέσα στο όλο παιχνίδι. Και έχουμε και άλλη τρομοκρατική επίθεση που γίνεται στην Σαμάρια, όπου αυτοκίνητο τρομοκρατών κατά πάσα πιθανότητα της Φάταχ πυροβολούν Ισραηλινό αυτοκίνητο. Και βλέπουμε επιπλέον και το Ισραήλ να χτυπά στόχους στο Λίβανο της Χεζβολά, όπως και στη Συρία. Φυσικά, επίσης, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίσει την πορεία του μέσα στην λωρίδα της Γάζας, εναντίον της Χαμάς. Και σε αυτή, λοιπόν, τη φάση του πολέμου, είναι σημαντικό να πούμε ξανά σε όλο τον κόσμο κάτι το οποίο πρέπει να γίνει κατανοητό, πρώτα απ' όλα και σε όλους μας, και στον εβραϊκό λαό και στον Ισραηλινό λαό, πόσο μάλλον να πω και το άλλο. Χθες είδαμε επίσης ένα άλλο ιδιαίτερο τραγικό γεγονός, είναι ότι σε μία αυτόνομη περιοχή της Ρωσίας, που είναι στην περιοχή του Καυκάσου, μία μουσουλμανική περιοχή, έρχονται, να σας πω και εμένα και το όνομα, Νταγκεστάν, κάπως έτσι. Λοιπόν, ήρθανε πλήθος ορδές Ισλαμιστών να εισβάλλουν μέσα σε αεροδρόμιο της περιοχής, γιατί είχαν και καλά την ιδέα ότι ένα αεροπλάνο που έφτασε είχε μέσα Εβραίους και Ισραηλινούς και ήθελαν να τους λιτζάρουν. Και βλέπετε ορδές Ισλαμιστών της περιοχής του Καυκάζου να διεισδύουν μέσα στο αεροδρόμιο, να προσπαθούν να ψάξουν να βρουν τους Εβραίους και τους Ισραηλινούς για να τους φάξουν. Λοιπόν, και εδώ είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε σε κάθε Εβραίο ανά τον κόσμο. Σήμερα δεν είναι μόνο το Ισραήλ στο στόχαστρο. Είναι ο κάθε Εβραίος παντού στο στόχαστρο, κάτω από το στόχαστρο του φανατικού Ισλάμ. Και μετέπειτα θα είναι και ο κάθε χριστιανός και ο κάθε άπιστος σύμφωνα με τα μυαλά των Ισλαμιστών. Για αυτό το λόγο πρέπει όλοι μας να είμαστε σε επαγρύπνηση και όλοι μας πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε μέχρι τέλους εναντίον του φανατικού Ισλάμ. Και το φανατικό Ισλάμ δεν είναι μόνο η Χαμάς, και αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα. Δεν παίζει ρόλο μόνο να καταστραφεί η ηγεσία της Χαμάς. Πρέπει να καταστραφεί φυσικά ολόκληρη η Χαμάς, αλλά όχι μόνο όλη η Χαμάς. Πρέπει να καταστραφούν και οι υπόλοιπες ισλαμικές τρομοκρατικές οργανώσεις. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καταστραφεί αυτό που λέγεται ψευτοπαλαιστινιακός λαός, γιατί είναι ένας λαός τρομοκρατών. Το ξαναλέμε και το ξανατονίζουμε. Δεν είναι οι ψευτοπαλαιστίνοι αθώοι άνθρωποι. Είναι μια κοινωνία τρομοκρατών. Είναι μια κοινωνία η οποία υποστηρίζεται στην τρομοκρατία. Είναι μια κοινωνία η οποία εκτρέφει την ισλαμική τρομοκρατία. Εναντίον Εβραίων, εναντίον Ισραηλινών και εναντίον και δυτικών γενικότερα. Είναι μια κοινωνία par excellence τρομοκρατών. Αυτό. Και αυτό ο πόλεμός μας πρέπει να είναι όχι μόνο εναντίον της Χαμάς, εναντίον των ψευτοπαλαιστινίων γενικότερα. Εναντίον φυσικά όλης της Γάζας. Κάποιοι σου λένε, μα η Γάζα δεν είναι η Χαμάς. Το αντίθετο. Το αντίθετο. Η Γάζα είναι η Χαμάς. Η Χαμάς δεν κυβερνά απλά τη Γάζα. Η Γάζα είναι που κυβερνά τη Χαμάς. Αν καταλάβει, και όχι μόνο τη Χαμάς, και όχι μόνο αυτό. Ένα μεγάλος πυρήνας επίσης της Χαμάς είναι και στη Δυτική Όχθη.
Αυτό κάποιοι δεν θέλουν να σας το λένε. Αυτή είναι η αλήθεια. Όχι ότι η Φάταχ είναι καλύτερη. Όπως λέω, είναι μια κοινωνία αυτή η κοινωνία των ψευτοπαλαιστινίων είναι ολόκληρη βουτυγμένη στην αντισημιτική ισλαμική τρομοκρατία. Αλλά όχι μόνο αυτό. Υπάρχει και το φανατικό Ισλάμ σε όλες τις άλλες μορφές. Είτε στο Σουνιτικό Ισλάμ, είτε στο Σιητικό Ισλάμ. Είτε είναι οι Αϊατολλάχ στο Ιράν, είτε είναι οι Τούρκοι, είτε είναι οι Αλγερινοί, από την Τινησία πλευρά, οι Ισλαμιστές που βρίσκονται στην Ιεμένη, το Κατάρ, οι Αϊατολλάχ στο Ιράν, όλο το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, όλο αυτό το πακέτο των Ισλαμιστών, δεν παίζει ρόλο τώρα από ποια πλευρά προέρχονται, ISIS, Al-Nusra, Al-Qaeda, Al-Qaeda, Hezbollah, όπως είπα, ψευτοπαλαιστινικές ισλαμικές οργανώσεις και όχι μόνο ψευτοπαλαιστινικές γενικά τρομοκρατικές οργανώσεις, γενικά. Όλο αυτό το συνοθήλευμα πρέπει να καταπολεμιστεί από την Δύση και εμείς στο Ισραήλ πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Μέχρι να πεταχτεί και ο τελευταίος Ισλαμιστής φανατικός έξω από τη γη του Ισραήλ, δεν θα υπάρξει ηρεμία στο κράτος του Ισραήλ. Δεν θα υπάρξει αληθινή ασφάλεια και αληθινή ειρήνη μέσα στη γη του Ισραήλ. Η ουσία λοιπόν είναι η εξής. Όποιος φυσικά Άραβας και Μουσουλμάνος σέβεται το Ισραήλ, που είναι λίγοι βέβαια αυτοί που σέβονται το Ισραήλ, πραγματικά μπορεί να είναι κάτω την εξουσία μας, κανένα πρόβλημα, όλα καλά και όλα ωραία. Όποιος όμως νομίζει ότι είναι ψευτοπαλαιστίνιος, νομίζει ότι οι Εβραίοι του κλέψαν τη γη και πολεμάει τον Εβραϊκό λαό και σφάζει ότι θέλει να σφάξει τον Εβραϊκό λαό και υποστηρίζει την τρομοκρατία έξω από τη γη του Ισραήλ. Από όλη τη γη του Ισραήλ. Τώρα, πού θα πάνε δεν μας ενδιαφέρει. Βασικά πρέπει να πάνε στα 22 αραβικά και ισλαμικά τους κράτη και ιδίως στα κράτη που τους περιληθάπτουν. Θα τους στείλουμε στην Τουρκία, στο Ιράν, στο Κατάρ, σε αυτές τις περιοχές, εκεί που τους αγαπάνε περισσότερο. Αλλά αυτή πρέπει να είναι η τοποθέτησή μας. Μέχρι να πετάξουμε έξω την ισλαμική τρομοκρατία εντελώς έξω από τη γη μας, έξω από την Γάζα, έξω από την Ιουδαία και Σαμάρια, τη λεγόμενη Δυτική Όχθη Ιορδάνη, έξω από το υπόλοιπο Ισραήλ, δεν θα υπάρξει αληθινή ησυχία σε αυτό το κράτος. Ένα αυτό. Τώρα, το ίδιο πρέπει να κάνει και η Δύση. Και η Δύση πρέπει να πετάξει όλους τους ισλαμικούς πυρήνες που έχουν μαζευτεί μέσα της, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αγγλία, στη Σουηδία, στην Ελλάδα. Πρέπει να τους πεταχτούν όλοι έξω. Όλοι αυτοί οι ισλαμικοί πυρήνες τρομοκρατίας. Έξω. Πού? Στα αραβικά και ισλαμικά κράτη. Εκεί. Και εκεί να μείνουνε. Εκεί να μείνουνε και να τους βάλεις κάτω από ένα περιορισμό να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν καθόλου μέσα στα δυτικά κράτη. Εκτός και αν έχουν ελεγχθεί ότι είναι άνθρωποι χωρίς κανένα ισλαμικό φανατικό μίσος. Και αυτό μπορούμε να το ελέγξουμε. Οι μυστικές υπηρεσίες του κόσμου, αν αλλάξουν μυαλά, μπορούν πολύ εύκολα να φτάσουν σε αυτό. Και αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία. Το φανατικό Ισλάμ πρέπει να καταπολεμηθεί επιτόπου, χωρίς γάντια, αμήλικτα και να καταλάβετε και κάτι άλλο. Αυτοί οι φανατικοί Ισλαμιστές το παίζουν ήρωες μόνο και γενναίοι μόνο προς όποιον είναι αδύναμος μπροστά τους. Σε όποιον όμως είναι πιο και καλά το παίζει πιο τρελός και πιο δυνατός και πιο ισχυρός και πιο ανελέητος, τρέχουν με την ουρά στα σκέλια από πίσω. Γι' αυτό η Δύση πρέπει να σταματήσει να είναι μαλθική. Και στο Ισραήλ και παντού. Πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε μαλθική μαζί τους και ανθρωπιστές μαζί τους και ειρηνιστές μαζί τους. Και δυτικόφρονες μαζί τους. Το αντίθετο. Πρέπει να τους συμπεριφερόμαστε στη γλώσσα που καταλαβαίνουν. Στα αραβικά. Στη γλώσσα της Ανατολής, της Μέσης Ανατολής. Στη γλώσσα της βίας. Στη γλώσσα της δύναμης. Της πυγμής. Στη γλώσσα που δεν υπάρχει έλεος μπροστά τους. Στη γλώσσα του ισχυρού. Και μόνο έτσι θα σε φοβηθούν. Και μόνο έτσι θα σε σεβαστούν και θα κάνουν πίσω. Διαφορετικά υπογράφουμε δυστυχώς την θανατική καταδίκη των παιδιών μας στις επόμενες γενιές. Όχι μόνο το Ισραήλ, όχι μόνο ο Εβραϊκός λαός ανά τον κόσμο, αλλά ολόκληρη η χριστιανική Δύση. Τώρα είναι η ώρα να το καταλάβουμε, πριν είναι πολύ αργά.